pod.gr Το επεισόδιο αυτό φτάνει στα αυτιά σας με την ενέργεια της προτέργεια. Όσοι ακούτε αυτό τον ήχο, νιώθω ότι σίγουρα έχετε στο μυαλό σας ένα γίγαντα, ένα λίγο πιο χαμηλωμένο παίχτη στο 1.85 ο οποίος έκανε παπάδες. Σίγουρα έχετε στο μυαλό σας τη σπυριάρα την μπάλα και είναι αυτές οι μέρες που είναι αποκλειστικά δικές της και της ανήκουν. Δημήτρη, νομίζω ότι το Final Countdown είναι και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά και σίγουρα συνοψίζει το mood αρκετών Ελλήνων αυτή την ώρα. Ναι, γιατί όποιο θυμάται τον Γκάλι, έτσι όπω το λε, στην ουσία με το να σχεδιάζουμε το πώ θα γιορτάσουμε μια νίκη επί τη Γερμανία και μια πρόκληση, α πούμε, στα μητελικά, που είμαστε πια ένα βήμα από τα μετάλλια τέλο πάντων. Είμαστε όσο πιο κοντά θα έχουμε φτάσει μετά το 2009. Ο λόγο για τον οποίο σκεφτόμαστε τον Γκάλι και ο λόγο που όλο αυτό αποκτά τέτοιο βάρο είναι γιατί δυστυχώ το 2009 με την ομάδα του Κασλάουσκα μοιάζει εξίσου μακρινό με το 1987. Βέβαια, τώρα η αλήθεια είναι ότι αν το δούμε λίγο ψύχρεμα, οι αξιώσει είναι μεγαλύτερε από αυτέ που υπήρχαν το 2009. Δηλαδή, όντω αυτή η ομάδα, λε, ρε παιδί μου, πάμε να το πάρουμε με τι αδυναμίε μα, με τα διεγνωσμένα ας πούμε, προβλήματα μα και ό,τι αφορά με όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε η ομάδα από την προετοιμασία τη μέχρι και τώρα. Αλλά η φάση είναι πάνω να το πάρουμε. Οπότε είναι μυρίζει την ναι, ειρήνη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι δύο αυτέ ομάδε, χωρί να χρειαστεί να μπούμε σε έξτρα αναλύσει, έχουν κάτι κοινό. Είναι δύο ομάδε οι οποίε η γενιά του τότε, του 9, α πούμε, του 10, ήταν μια χορτάτη ομάδα, που αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή, η οποία έχει ξεχάσει τι θα πει η διάκριση, δυστυχώ. Αλλά εκείνη η γενιά λοιπόν είχε πάλι μια φουρνιά παικτών, από παλουκά, ο διαμαντίδη, ο, ο Σπανούλη, που σιγά σιγά πήγαιναν προ το τέλο. Όχι ο Σπανούλη, αλλά οι υπόλοιποι. Mm -hmm. Πιο μεγάλοι, ο Ζή, η mm -hmm. ο Τζορτσαρή, mm -hmm. ο Ντικούδη. Αυτή η γενιά του τώρα είναι η ομάδα του Αντιτοκούμπο, κατά τα ψέματα, αλλά έχει και αυτή μια γενιά η οποία σιγά σιγά τελειώνει, να το πω έτσι. Δηλαδή, το πάνω Ευρωμπάσκετ είναι σε τέσσερα χρόνια. Ποιο κερδίζει, πώ θα είναι ο Σλόγκα, ο Παπα-Νικολάου, ο Καλάθη. Και όλα αυτά τα λέω γιατί νιώθω ότι η αποψινή αναμέτρηση είναι μια από τι τελευταίε πολύ καλέ ευκαιρίε τη εθνική για κάτι καλό. Γιατί, α μην κρυφτούμε, οι επόμενε γενιέ δεν είναι το ίδιο δυνατέ όπω εκείνε, οι φουρνιές. Και φέτο νιώθω ότι αν όχι τώρα, πότε για να ολοκληρώσουμε όλο το κομμάτι του pre-game που αφορά το κλίμα με το οποίο οδηγούμαστε σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι και να περάσουμε στα πιο ειδικά του αγώνα με τη Γερμανία. Ναι, είναι η τελευταία ευκαιρία για αυτή την ομάδα. Αν υποθέσουμε τέλο πάντων ότι το να διεκδικήσει κάτι αντίστοιχα σπουδαίο σε ένα μουντομπάσκετ είναι πιο δύσκολο. Για αυτή την εθνική, ναι, είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Κυρίω επειδή υπάρχει ο Γιάννη, αλλά και επειδή γενικώ όλο το κλίμα προετοιμασία δεν μιλώ μόνο για τον τελευταίο μήνα που μαζεύτηκαν, οργανώθηκαν και είπαν πάμε να ξεκινήσουμε ξέρω εγώ, να ετοιμαστούμε για αυτό το 10 μέρο του Σεπτέμβρη που θα μας πάρει τα μυαλά. Είναι μια πανστρατιά, είναι μια ΕΟΚ συντεταγμένη ας πούμε, για αυτόν τον σκοπό. Ο προπονητής επιτέλους είναι ένας προπονητής με πολλά γαλόνια. Όχι ότι ήταν απλά ένας προπονητής ο Μίσας ή ο Σκουρτόπουλος τέλος πάντων από τις προηγούμενες εποχές. Αλλά εντάξει, τώρα όπως και να το κάνουμε υπάρχει ένας προπονητής που έχει πάρει την Ευρωλίγκα υπό πολλέ ιδιότητε. Έχει μαθητεύσει δίπλα σε έναν εκ των κορυφαίων. Έχει πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο. Έχει διαχειριστεί ομάδε με τεράστια μπάτζετ κτλ. Υπάρχει μια φουρνιά παιχνών που δεν έχει κατακτήσει κάτι με την εθνική. Είναι η τελευταία τη μεγάλη ευκαιρία και όλοι αυτοί είναι αποδεδειγμένα καλοί και ικανοί και νικητέ παίκτε στι ομάδε του. Και υπάρχει και ο ήρωα τη Marvel και τη DC μαζί. Ο Spider-Man, ο Superman, ο Hulk και όλο το ηρωικό ας πούμε, περίβλημα με το οποίο μπορεί να αντίσει κανεί το Γιάννη. Που είναι ο παράγοντα Χ. Και το θέμα είναι λοιπόν, για να το δέσουμε με τα πιο ειδικά, κόντρα στην Τσεχία, στο προηγούμενο νοκάουτ, εκεί που ξορκίσαμε τον πρώτο δαίμονα, το νοκάουτ, αυτόν που διατρέχει την πορεία μα και τι φιλοδοξίε μα εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Είδαμε μια ομάδα η οποία είχε προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει το Γιάννη. Είχε και αυτή του δικού τη Γιάννηδε, γιατί και ο Βέσελη με το Σατοράν και δεν είναι παίχτε του Μεσουόρου, είναι παίχτε πάνω στου οποίου μια ομάδα ανεβαίνει στο άρμα του και ελπίζει σε μια διάκριση που υπό άλλε συνδίκε θα ήταν πιο δύσκολη. Με απόδοση Μεσουόρου, καταλαβαίνετε Και σίγουρα την αδική τέταρτη θέση. Δηλαδή ήταν πολύ καλή ομάδα mm. για να είναι στην τέταρτη θέση. Ναι, τσέχεια, ναι, 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 θα ναι, μπορούσε ναι, ναι. να είναι στι 8 ομάδε αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αν ήμασταν εμεί στη θέση του, θα λέγαμε γαμό το τέταρτη και να πάμε να πέσουμε τώρα με την ομάδα του Αντετοκούμπο, ας πούμε, ή του αντίστοιχου, εν πάση περιπτώσει, Τσέχου αντί το κούμπο. Όντω, την αντική αυτό, το πλασάρισμα και αυτό το σταύρωμα. Τώρα, οι Γερμανοί είναι μια ομάδα η οποία, αν έχω καταλάβει καλά, μοιάζει αρκετά με εμά. Δηλαδή, έχει και τον Superstar τη. Εντάξει, ο Στρέντερ δεν είναι ακριβώ το ίδιο με τον Γιάννη, προφανώ, αλλά είναι ένα παίχτη ο οποίο είναι πρωταγωνιστή στο NBA, έτσι και δεν χρειάζεται σε αυτέ τι οργανώσει ο superstar εν τέλει του πρωταθλήματο, του κάθε πρωταθλήματο, να είναι και ο καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Βλέπει ναι, Ρί, ναι. βλέπε Ρίκη Ρούμπιο, ο οποίο ναι, 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 ναι. ήταν ο MVP στο προηγούμενο Mundo που το κατέκτησε η Ισπανία, ο οποίο mm -hmm. δεν έχει ούτε την μισή απήχηση ναι, καλά, στο ναι, παιχνίδι ναι, που έχει ο Γιάννη. Οπότε είναι και άλλα θέματα και είναι σίγουρα στι εθνικέ το πώ κουμπώνει ο εκάστοτε παίκτη. Ναι. Και ο Στράντερ φαίνεται ότι αυτό είναι για του Γερμανού. Είναι και συντεταγμένοι, έχουν και τον δικό του ήρωα, εν περιπτώσει, και μοιάζουν με εμά, ω προ το ότι είναι μια ομάδα η οποία σουτάρει πολύ, η οποία δεν θα κλείσει, δεν θα προσαρμόσει το παιχνίδι τη κατά τα φαινόμενα τουλάχιστον, έτσι, πάνω στο Γιάννη, δηλαδή να μην χάσουμε από τον το Κούμπο, να χάσουμε, ξέρω εγώ, από τον Σλούκα, να χάσουμε από τον Παπαγιάννη, ενδεχομένω να χάσουμε από τον Ντόρσεϊ, αλλά όχι από τον Γιάννη. Δεν θα γίνει αυτό, φαντάζομαι. Αυτό δηλαδή το οποίο έχουμε δει ω τώρα είναι μια ομάδα η οποία σουτάρει και 27 τρίποντα ένα μάτ και 35, αν θυμάμαι καλά, σε ένα άλλο. Πολύ ενεργητική με την έδρα τη. Η οποία Γερμανία μοιάζει σε αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι είναι από τι τελευταίε ευκαιρίε. Δηλαδή, πόσε φορέ θα σου παρουσιαστεί να έχει Έναν Σρέντερ στα πολύ καλά του, έναν Τάι, mm -hmm. ε, το Βάγκνερ, mm -hmm. και να παίζει και στην έδρα σου. Mm -hmm. Σίγουρα αυτό δημιουργεί μια extra πίεση αλλά το γεγονό ότι παίζουν κόντρα στην εθνική ίσω και λίγο του αποφορτίζει, γιατί ξέρουν ότι δεν θα είναι αποτυχία να αποκλειστούν από την ομάδα του Γιάννη. Θα ήταν πολύ πιο αγχωμένοι αν παίζανε, π.χ. τώρα με την Ισπανία ή με τη Λιθουανία, που είναι αυτό... λίγο πιο κάτω. Ναι, καταλαβαίνω τι λε. Δεν είμαι πολύ σίγουρο. Εγώ νομίζω πάντω για να συμφωνήσω με αυτό ότι περισσότερο φαντάζομαι ότι θα του φτιάχνει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν την εθνική του αντιδοκούμπο, την Ελλάδα, τότε το κούμπο. Γιατί, οκ, okay, άμα αποκλειστεί σήμερα η Ελλάδα, αυτό θα αποτελεί μία από τι ιστορικέ επιτυχίε των Γερμανών στα Ευρωμπάσκετ γενικώ. Αλλά και σίγουρα για φέτο θα είναι μετά ας πούμε, τον αποκλεισμό των Σέρβων, θα είναι η επόμενη μεγάλη έκπληξη. Αν δεν συμβεί κάτι με του ε, Σλοβαίνου, ή, ή άμα δεν το πάρουν στο τέλο, οι Φιλανδοί. Η αλήθεια είναι ότι, όπω είπε και ο προπονητή τη Σλοβενία μία μέρα νωρίτερα, η εθνική είναι πλέον το φαβορή mm -hmm. και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε κι εμεί. Mm -hmm. Αλλά γυρνώντα πίσω στου Γερμανού και για να μιλήσουμε λίγο αγωνιστικά. Mm -hmm. Θεωρώ ότι παίκτη κλειδί θα είναι ο Τάι mm -hmm. πλευράς πλευρά Γερμανών για το λόγο του ότι ξέρει το Γιάννη. Δύο ξερή χρόνια οι Celtics παίζανε κόντρα στου Bucks και ήταν η αποστολή του να μαρκάρει τον Αντιδοκούμπο. Οπότε γνωρίζει και είναι διαφορετικό να σε προετοιμάζει και ένα τεχνικό staff όπω είναι τον Celtics για να μαρκάρει τον Αντιδοκούμπο. Ναι, Παίζει táxi. μεγάλο ρόλο αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, για να μιλήσουμε και πρακτικά, γιατί το μπάσκετ, οκ, okay, είναι λίγο σκάκι, αλλά απ' την άλλη δεν είναι και καμιά επιστήμη. Αν, αν η Ελλάδα μπορέσει και βρει λίγο το σουτ από τα 6,75, κάτι που άργησε να βρει στο παιχνίδι με την Τσεχία, το βρει πιο νωρί. Το απόγευμα ή το βράδυ, μάλλον, θα είναι καλύτερο για την εθνική. Αν όχι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία μια ομάδα ένα επίπεδο πάνω από την Τσεχία, μπορεί και δύο, όπω είναι η Γερμανία, να μπορέσει να σώσει την παρτίδα στο τέλο. Όπω έγινε στο παιχνίδι με του Τσέχου. Γιατί υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα μέχρι το 32-33 ήταν πίσω στο σκορ και απλά είχε ένα ξέσπασμα, είχε κάποιου παίκτε εκτό. Γι' αυτό και αυτό είναι μάλλον και ο λόγο που μετά το παιχνίδι με του Τσέχου, ίσω. Δεν ξέρω εσύ, εγώ αισθάνομαι ότι έχω γίνει λίγο σοφότερο. Δηλαδή, ανακαλύψαμε τουλάχιστον τα όχι και τόσο γυμνασμένα δικά μου μάτια σε τέτοιο θέαμα, κάποιε αρετέ που ενδεχομένω και πριν να τι αγνοούσαμε. Δηλαδή, ο Αντετοκούμπο ξεκίνησε με 0 στα 6 τρίποντα. Τελικά το βρήκε και όχι απλά το βρήκε, το έκρινε. Δηλαδή πήρε το μάτ. Από ένα σημείο και πήρε το μάτ. Όχι μόνο του, μαζί με τον Λαρετζάκη, ναι, μαζί με τον Παπαπέτρου, οκ. Okay, αλλά ήταν παράγοντα χ χρειάζεται να το βρει νωρί με του Γερμανού. Γιατί ο Πάγκο έχει μέσα το λαρετζάκι. Απόψε μπορεί να βγάλει, ξέρω εγώ, το Σλούκα. Να παίξει ο Ντόρση που δεν ναι, έπαιξε. Να παίξει ο Ντόρση που δεν έπαιξε. Να κρίνει περισσότερα πράγματα από Παπα-Νικολά, ο, ο οποίο είναι σταθερά καλό. Απλά κατάλαβε τι είναι τώρα, να κάνει τη διαφορά. Να, εκεί πέρα που το παιχνίδι παίζεται στα ίσα. Εκείνο να είναι που θα γύρει λίγο την πλάστη από τη μία μεριά. Ή να εμφανιστεί, ξέρω εγώ, ένα παπαγιάννη ο οποίο ακόμα δεν το έχει βρει και είναι δικαιολογημένα. Ιστερεί, α πούμε, δικαιολογημένα λόγω τη απουσίας του και όλη την ταλαιπωρία που τράβηξε. Και αναρωτιέμαι αν το μάτι με του Τσέχου, εκτό το ότι αποτέλεσε ε, μία ακόμα αφορμή για να πανηγυρίσουμε που είμαστε στα πρώιμη τελικά πλέον κτλ., αν ανέδειξε και ένα πρόσωπο τη Εθνική το οποίο σε κάνει να την πιστεύει ακόμα περισσότερο. Εγώ έτσι αισθάνομαι δηλαδή. Αν κάνει μια αντιστοιχία των Μπακς ε, με την Εθνική, θα διαπιστώσει δύο παρόμοια στυλ. Είναι και στι δύο προφανώ ο Αντιτοκούμπο σε ρόλο ήρωα που είπε και εσύ πριν. <συμπ> και από την άλλη, έχει μια ομάδα που έχει καλού παίκτε, αλλά χωρί να έχει δεύτερο στάρ. <συμπ> Και αυτό γιατί το θέλω να το δέσω. Ο προπονητή τη Τσεχία μετά το παιχνίδι είπε ότι ο Αντιδοκούμπο έχει ίδιο σουτ, δεν έχει βελτιώσει το σουτ του, αλλά πάνω κάτω έχει κάποιε ομοιότητε με τον παίχτη του 19. Mm -hmm. Εγώ θέλω να πω τη βασική διαφορά, η οποία είναι και η ελπίδα μα για αυτό το τουρνά. Ο Αντιδοκούμπο μπήκε στο Ευρωμπάσκετ 2022, όχι απλά με δύο MVP, αλλά και μια κατάκτηση πρωταθλήματο NBA. Αυτό τι σημαίνει, ότι πλέον ξέρει πώ να οδηγήσει μια ομάδα στην κορυφή. Δεν είναι μόνο πώ θα πάρω την μπάλα και θα βάλω 35 πόντου. Πώ θα κάνω ένα βήμα πίσω. Πώ θα πασάρω στον ε, ή Λαρετζάκι για να βρει το σουτ. Πώ θα μπορέσω να διαβάσω το παιχνιδι mm -hmm. Ο Αντοκούμπο, με τον τρόπο που διαβάζει το παιχνίδι και φάνηκε αυτό και με την Τσεχία και σε άλλα παιχνίδια που πήγε να στραβώσει λίγο το πράγμα. Βλέπε Ουκρανία, OK, σε δεύτερη ταχύτητα ομάδα και στου πρώτου αγώνε με Κροατία και Ιταλία. Πλέον είναι ο άνθρωπο ο οποίο είναι και προπονητή μέσα στο παρκέ. Και ξέρει και εκεί βασιζόμαστε ότι θα μπορέσει να δει τον παίχτη τον ελεύθερο. Από εκεί και πέρα, όμω, σίγουρα πρέπει να κάνουν step up οι παίχτε οι οποίοι βασίζεσαι. Γιατί ο Λαριτζάκη είναι ένα εξαιρετικά τίμιο παίκτη, αλλά χρειάζεται να τραβήξει σίγουρα και παραπάνω ο Ντόρση. Γιατί ξαναλέω, η Γερμανία είναι μια ομάδα η οποία αν την αφήσει να ενθουσιαστεί και να το πιστέψει και να παίξει σε αυτό το πολύ γρήγορο tempo που τη αρέσει μπορεί μετά να βρει μια διαφορά μεγάλη στο ημίχρονο την οποία δεν μην μπορεί να ανατρέψει. Οπότε Εμέρα... δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εμένα, για να είμαι ειλικρινή, μου φαίνεται δύσκολο να συμβεί αυτό. Μου φαίνεται δύσκολο και να επιτρέψει η εθνική να φάει μια μεγάλη διαφορά πούμε, στο κεφάλι και μετά να κληθεί να το ανατρέψει. Που, okay, εντάξει, πε όλα συμβαίνουν και στο κάτω-κάτω η αλήθεια είναι ότι ακόμα κάποιο τρομερό δράμα με το αγώνα τη εθνική δεν έχουμε δει. σω έχει ξεκινήσει η ώρα για αυτά, έτσι. Απέναντι σε μια ομάδα που έχει χάσει μόνο του Σλοβαίνου. Δεν έχει χάσει από άλλου. Και okay, το Σταύρο μα το 16 μπορεί να ήταν ευνοϊκό που παίξανε με το Μαυροβούνιο. Αλλά μιλάμε για μια ομάδα που έχει χάσει μόνο από του ε, Σλοβαίνου. Δεν έχει ούτε από του Λιθουανού, ούτε από του Γάλλου. Ε, μια καλή ομάδα. Αλλά τέλο πάντων, ακόμη και αν βρεθεί με μια μεγάλη διαφορά, υπάρχει βάθο. Και οκ, okay, ο λόγο για τον οποίο να αξιώνουμε ότι φέτο μπορεί να φτάσουμε και να μυρίσουμε ξανά τη Ρινίνη είναι ότι ακριβώ υπάρχουν και πολλοί πρωταγωνιστέ, πολλοί παίκτε οι οποίοι είναι ικανοί να φορέσουν το μανδύα του πρωταγωνιστή. Αν για δεύτερο σερβί παιχνίδι δεν εμφανιστούν οι σκόρερ μα και δεν αποδώσουν καλά όλα τα τρίξ και καταλήξουμε πάλι να παίζουμε με το Γιάννη Πεντάρη, δηλαδή με small ball, περίπου small ball, εν πάση περιπτώσει σαν αυτό που επέλεξε ο Ιτούδη, και αυτό το πράγμα πάλι δεν φτάνει, εντάξει, ίσω εκεί πέρα πια έχει έρθει η ώρα να διαψευστούν οι προσδοκίε μα. Εγώ δεν το βλέπω πάντω. Δηλαδή είμαι πιο αισιόδοξο με του Γερμανού παρά από ότι μόνο με του Τσέχου. Η Ελλάδα, όπω και να έχει αυτή τη στιγμή ο, ο βασικό τη στόχο ε, σε όλο αυτό το τουρνάκι και σε αυτό το παιχνίδι συγκεκριμένα, γιατί τον 8 έχει μεγάλη φορά από τον αποκλειστή στου 4, παρότι είναι και τα δύο οδυνηρά, πρέπει να αφαιρέσει αυτό το μανδύα του loser που καλό ή κακό το έχουμε. Mm -hmm. Κακό βασικά, τι λέω. Yeah. Ε, είναι αυτό μια αλήθεια. Δηλαδή, όταν μια ομάδα η οποία έχει τα γαλόνια τη εθνική εδώ και 13 χρόνια δεν έχει πάει τετράδα. Δεν μπορεί να πει ότι αυτή η ομάδα έχει τη φανέλα τη Ισπανία ή τη Σερβία ή κάτι άλλο. Είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται και η οποία πρέπει να βασιστεί σε αυτό που έχει καταφέρει. Το οποίο δεν είναι λίγο να πα ΑΕΤΙΤΗ με ένα 6-0 στο παιχνίδι των 8 και να μπορέσει να φτάσει και ένα βήμα παραπάνω και ένα βήμα παραπάνω. Γιατί αν όχι, αυτό το απευκταίο σενάριο στο οποίο μα βρίσκει στην κόραν τη λήξη να βλέπει πανηγύριε εξέδρε. Το Φάνη Λαμπρόπουλο θλιμμένο <laughs> και τον αντιδοκούμπο πάλι με κατεβασμένο το κεφάλι. <laughs> ε, δεν θα θέλαμε να το δούμε και σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο θα χαλάσει πολύ το κλίμα και ναι. Anyway, ας μην φτάσουμε σε αυτό το σενάριο γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που κάνω τώρα είναι μια ιεροτελεστία πάντα να πηγαίνουμε με την... Πιο αρνητική μα διάθεση. Όχι, όχι, δεν θέλουμε τέτοια. Πάμε με mm. νοοτροπία νικητή. Αλλά α πάμε έτσι. Και αφού πάμε με νοοτροπία νικητή, α πάμε με νοοτροπία νικητή και στι προβλέψει μα. Αυτό. Μας, Ο... οποίες... Λοιπόν, όμω, εγώ να σου πω κάτι. Επειδή δεν νομίζω ότι κανεί μα τα πει ότι εγώ προβλέπω ότι η Ελλάδα θα μείνει εκτό, θέλω να προβλέψουμε ή μάλλον να αξιολογήσουμε, εν πάση περιπτώσει, ποιο ή ποιοι θα κρίνουν ή δεν θα κρίνουν το παιχνίδι αν δεν πάει καλά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, α πούμε, ότι το καλάθι Παπαγιάννη σήμερα. Θα είναι καθοριστικό. Το αν δηλαδή αυτοί οι δύο θα λειτουργήσουν και αν θα παίξουν καλά ή όχι. Εγώ λέω ότι σήμερα είναι η μέρα του. Σήμερα, ναι, είναι μια, είναι μια καλή μέρα για να παίξουν μπάσκετ. Mm. <laughs> δηλαδή, είναι ιδανική θα την έλεγε κανεί. Εγώ σήμερα έχω την εντύπωση ότι θα είναι ο πρώτο αγώνα στον οποίο ο το Κούμπο θα φορτωθεί με φάουλ. Mm -hmm. Δηλαδή, για κάποιο λόγο πιστεύω ότι θα τα βρει σκούρα στην αρχή απέναντι στου Γερμανού για να του διαβάσει. Mm -hmm. Δεν θα έχει 15 πόντου το ενίχρονο. Mm -hmm. Και ο Αντετοκούμπο έχει κάνει ελάχιστα επιθετικά φάουλ στο τουρνό όλο. Δεν έχει μπει ποτέ στη δικασία να έχει τρία-τέσσερα φάουλ, να πρέπει να προσέξει επαφέ. Είναι κάτι που μπορεί να τον προστατεύουν γιατί είναι και ένα τρομερό στάρ. Μπορεί και να είναι πιο διαβασμένοι και διαιτητέ συγκριτικά με πράγματα που είδαμε στο παρελθόν. Θεωρώ ότι θα έχει μια δυσκολία ω προ αυτό το κομμάτι με τα φάουλ στο ψινό παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι θα επιστρέψει ο Ντόρση, θα είναι βασικό άξονα, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν ο παρόν. Και πιστεύω ότι θα δούμε μεγάλο μάτσο και από τον Σλούκα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα guard αυτά θα είναι. Okay. Γιατί ο, ο Καλάθης ήταν πολύ καλό στο προηγούμενο μάτ. Θεωρώ ότι ίσω σήμερα μ, δεν είναι το ίδιο. Mm. Τώρα για τον Παπαγιάννη, για να είμαι ειλικρινή, δεν πιστεύω ότι θα είναι ο παίκτη που στο τέλο του αγώνα θα πούμε να είναι καλά ο Παπαγιάννη κτλ. Okay. Α okay. είναι decent όμω. Mm. Και από πλευρά Γερμανία, εγώ φοβάμαι πάρα πολύ το Σρέντερ, αλλά φοβάμαι πάρα, πάρα πολύ και το Mount ο οποίο κάνει ένα τρομερό τουρνουά. Και πιστεύω ότι θα είναι και αυτό ένα παίκτη που θα κρίνει το παιχνίδι. Γιατί πάνω κάτω από το Σρέντερ και από τον Αντοκούμπο, ξέρει τι θα πάρει. Ξέρει ότι θα τελειώσει το παιχνίδι εύκολα, δύσκολα με 25-30 πόντου. Για, το για, τον ε, Μάοντο Λόμι, συγχωρείτε, και του αντίστοιχου ε, δεύτερου και τρίτου ε, στο supporting cast, δεν μπορεί να είσαι σίγουρο. Οπότε πιστεύω θα κρυθεί κάπου εκεί. Σλούκα και Ντόρση από τη μία, Μάοντο Λό και Βάγκνερ ίσω ε, από την άλλη. Εγώ θα πω να τελειώνουμε και με το επεισόδιο, αλλά και με του Γερμανού, για να έρθουν οι Ισπανοί και να, ναι, ένα και να, και να το ζήσουμε έτσι όπω πρέπει. Ειδικά το μάτσο αυτό. αυτό. Και, και για να πούμε και ένα ακριβέ σκορμουφ, αυτό που δεν βγαίνουν ποτέ. ή μπορεί και να βγαίνουν, <χαι> γιατί είδαμε και το αμήμι το 94-86, να βγαίνουν σχεδόν σε τέσσερι συναντήσει. 94-86. Δεν θα πω, δεν θα γίνω γραφικό. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι έτσι για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, προβλέπω ένα σκορ γύρω στο 91. 81 υπερτεχνική. <laughs> Είναι απίστευτο. Εγώ θα έλεγα 91-82 <laughs> και το σκεφτόμουν εδώ και ώρα. <laughs> το έχω φορτώσει μου. <laughs> το είχαμε παίξει και <laughs> είχε, μα, στο στοίχημα στο γραφείο <laughs> πάλι. Μοιάζουμε. <Στον έκριβες> <laughs> λοιπόν, <laughs> αυτό όπω και να έχει, η ατμόσφαιρα έχει λίγο παραπάνω τυρινίνη. Οπότε μην βάλετε μάσκε. Αφήστε να το απολαύσετε και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Ήταν το podcast ΤΗ φάση». Σήμερα με τον Κωνσταντίνο Βρετό και τον Δημήτρη Ρούσο. Στους ήχους, ο Μάριος Πλασκασχοβίτης σαν τον ήλιο της Ελλάδας δεν έχει Συμφωνώ και σαν το Sun Save, βέβαια δεν έχει Σαν τι? Sun Save, τη νέα υπηρεσία της πρωτέρια που σου επιτρέπει να παράγεις, να αποθηκεύεις και να διαχειρίζεσαι την ενέργεια του ήλιου Σαν να λέμε ότι μπορείς να πληρώνεις και λιγότερα στο λογαριασμό ρεύματο. Όχι σαν, με το Sun Save βλέπεις πραγματική μείωση στο λογαριασμό σου Μην περιμένεις, με τη νέα υπηρεσία Sun Save της προτέρια κάνεις την ενέργεια του ήλιου δική σου και βλέπεις διαφορά στον λογαριασμό σου. Μπες Πρωτέρργεια.gr ή κάλεσε το 18311. Πρωτέρργεια. Ισχύουν όροι και προποθέσει. Η μείωση στον λογαριασμό αφορά στι χρεώσει προμήθεια ρεύματο και υποσυνθήκε προποθέσει και στι ρυθμιζόμενε χρεώσει και δεν αφορά στι λοιπέ χρεώσει. Αρμόδιο Ρεθμιστή ΡΑΕ. Τι φάση. Οι ειδήσει και δηλώσει που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μα. Μια προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr. Pod Το καλό να ακούγεται.